Λοιπόν, πάμε και σε ένα άλλο τώρα που... Αυτό μας τρελαίνει. Αυτό δηλαδή, αυτή η είδηση μας τρελαίνει. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα θέλανε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρω, αν εμείς θα τη θέλαμε, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και λίγο ανήσυχα πνεύματα. Εγώ βασικά θα την ήθελα. Θα την ήθελε εσύ. Λοιπόν, για πες μου, θα ήθελες εσύ, Στάθη. Για πες, Γιώργο, για αυτή τη δουλίτσα, να κλείσω. Ένας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη Φιλανδία αποφάσισε να βάλει μια αγγελία προκειμένου να βρει έναν τρόπο να διαφημίσει το ξενοδοχείο που είχε ανακαινήσει. Η αγγελία έλεγε ότι ζητείται ένας υπάλληλος, ο οποίος για 35 μέρες θα κοιμάται στο ξενοδοχείο και κάθε βράδυ θα κοιμάται σε ξεχωριστό δωμάτιο του ξενοδοχείου. Άρα 35 δωμάτια έχει το ξενοδοχείο. Και ο οποίος. Δεν πληρώνεσαι. Ο οποίος τη μόνη υποχρέωση που θα έχει είναι να μπορεί. Κάτσε να διαβάσουμε ακριβώς που λέει. Ζητείτε κάποιος που να εκφράζεται ωραία ώστε τα κείμενά του να είναι ενδιαφέροντα. Αν έχει εμπειρία από το τουριστικό τομέα θα είναι προσόν. Και ο οποίος πρέπει απλά να γράφει τις εμπειρίες του από τον ύπνο που κάνει σε κάθε δωμάτιο σε ένα μπλοκ. Που είναι το ξενοδοχείο. Μήπως ξέρουμε πόσες αιτήσεις ναι, έλαβε το ξενοδοχείο. Αυτός περίμενε μερικές δεκάδες και ξαφνικά γύρω στις 800 με 1000 αιτήσεις ανθρώπων που ήθελαν να δουλέψουν αυτές τις 35 μέρες. Προλαβαίνω να κάνω. Τώρα νομίζω πως όχι. Τώρα νομίζω έκλεισε η δουλειά. Έστειλα πρώτος. Δεν κάνετε κάτι την ιδέα έτσι να σου πει. Λοιπόν, θα πας εσύ, θα κοιμάσαι το βράδυ στο ξενοδοχείο και την ημέρα θα μας δίνεις ρεπορτάζ από εκεί. Εγώ δεν θα γράφω μόνο την εμπειρία μου, θα σας γράφω ό,τι θέλετε. Ωραίες δουλειές, ωραίες δουλειές. Και διακοπούλα, έτσι, γιατί... Ναι, ο οποίος δεν θα κάνει τίποτα όλη μέρα, θα περιφέρεται στην πόλη και το βράδυ θα κοιμάται και θα γράφει τις εμπειρίες του. Και συγγνώμη, γιατί το ένα κρεβάτι με το άλλο, δηλαδή το ένα δωμάτιο με το άλλο θα έχει διαφορά. Προφανώς, για να εννοεί αυτό ότι πρέπει σε κάθε δωμάτιο να γράφει κάτι διαφορετικό. Και να μην έχει μανούλα. Εγώ μπαίνω εκεί πέρα και αρχίζω το αμπαζούρ, το κομοδίνο, αυτά, κάτι θα βρω. Όχι, μόνο είναι το στρώμα είναι το θέμα. Και το στρώμα, ό,τι να είναι, τα πάντα. Το μαξιλάρι. Και, και τα μαξιλάρια. Λοιπόν, και να λες μετά κάθε μέρα δεν κοιμήθηκα. Καλά, πρέπει να ξανακοιμηθώ. Το και να τις κάνεις 35 μέρες 70. Μπορεί να γράφει, λέει, τις εμπειρίες του. Μπορεί οι βόλτες που θα κάνει στη Φιλανδία να προκύπτουν με παρέα κάθε βράδυ. Α, το κάνεις πιο ιδιαίτερο τώρα. Εντάξει. Αφού λέει εμπειρίες. Θα γίνει δουλίτσα στη Φιλανδία. Εκεί νομίζω ότι θα πληρώσει το δωμάτιο κανονικά. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην... Στην Αμερική. Στην Αμερική. Στην Αμερική. Όπου είχαμε στο Disneyland εκεί. Αυτά είναι ένα τα ωραία. Ελληνικό γλέντι. Ένα διαφορετικό Disney βράδυ. Happening, ναι. Ένα happening διαφορετικό. Και το είδαμε και αυτό. Το Mickey Mouse με την φουστανέλα την ελληνική. Ντυμένος τσολιάς. Να βλέπουμε και τις φωτογραφίες. Ήταν για το OPA Celebration Greece. Τρεις μέρες διήρκησε. Με ελληνικά happening για να διαφημιστεί και η χώρα μας. Να πούμε ότι είχαν ελληνικά ιδέσματα τα οποία επιμελήθηκε η κυρία Αργυρό Μπαρμπαρίγου, η δική μας σεφ. Βέβαια να πούμε ότι πήγαν εκεί η ελληνικής καταγωγής η Νία Βαρντάλος με τον σύζυγό της. Βλέπουμε και φωτογραφίες εδώ της κυρίας Μπαρμπαρίγου. Ενώ το κρασί που εντάξει φημίζεται και για τη χώρα μας είχε η κόρη του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης η κυρία Χριστίνα Μπουτάρη. Επιμελήθηκε. Να πούμε επίσης ότι όσοι πήγαιναν να επισκεφθούν εκείνες τις τρεις ημέρες το συγκεκριμένο χώρο, την Disneyland, μπορούσαν να μάθουν για την ιστορία μας, για τους άθλους του Ηρακλή, να μάθουν για τους Ολυμπιακούς αγώνες και τον Ηρακλή και γενικά έγινε έτσι μια πολύ ωραία προβολή της χώρας μας. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, ενθουσιάστηκα που είδα το Μίκη. Μακάρι να βγει καμιά. Γιατί... Το Μίκη με φουστανέλα, τόσα παλικάρια έχουμε και η φουστανέλα, αφού είναι η παράδοση ναι, αλλά ο Μίκη, συγγνώμη, ο Μίκη είναι ο οικοδεσπότης στη Disneyland. Ναι, και τι πιο τιμητικό. Δίπλα του κάποιον. Δηλαδή, τι πιο τιμητικό να πα κάπου και ο οικοδεσπότης να σε τιμά με τη δική σου παραδοσιακή στολή. Τώρα να έχει ένα Μίκη Μάους να φοράει φουστανέλα είναι καρικατούρα από μόνο του. Όχι, όχι. Εδώ τη φορά να λέει φουστανέλα. Έχουμε μεγαλώσει αλλιώ. Δηλαδή τώρα βλέπει το Μίκη Μάους με τη φουστανέλα. Εμένα μου αρέσει να σου πω γιατί. Να δούμε γιατί... και τον Ποπάι, να δούμε δηλαδή να του μαζέψουν όλου και να κάνουμε χώρα. Εντάξει, άμα κάνουμε την ελληνική Disneyland να ταξιδέψουμε. Καλό να την έρθει. Ήταν βέβαια. Εγώ το είδα πολύ θετικό και πολύ καλή διαφήμιση για τη χώρα. Άλλη διαφήμιση και να ακουγόμαστε. Ναι, πάντα στην Disneyland δεν βλέπει άλλε φιγούρε. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι στη φιλοσοφία του να εμφανίζονται άλλε φιγούρε εκτό από τι φιγούρε του Disney. Πάντω εγώ θα ήθελα να δω και μια ταινία
τέτοια, δηλαδή μια ταινία του Disney. Δεν ξέρω αν είναι ο Μίκη ή κάποιος άλλος. Στην Ελλάδα, ξέρω εγώ, τόσα DVD βγάζουν εκεί, τόσες ταινίες. Μια περιπέτεια με αφορμή την εκδήλωση αυτή. Δεν συμφωνείς εσύ, Στάθη? Εγώ με τέτοια αμφίληση όχι. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι σαν να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω πολύ λάθος αυτό με τη φουστανέλα. Πολύ λάθος. Ναι. Βέβαια για τα παιδάκια, ίσως ας πούμε τα παιδιά που παρευρέθηκαν σε αυτή την εκδήλωση στο Disneyland, γιατί σε παιδιά απευθύνονται όλα αυτά. Βέβαια, επισκέπτες κατά κύριο λόγο είναι παιδιά. Έτσι ίσως δώσανε και ένα παραπάνω ενδιαφέρον. Θέλω να πω, αν είχες τώρα δίπλα έναν κανονικό άνθρωπο ντυμένο με φουστανέλα, τσολιά δηλαδή, ίσως τα παιδιά δεν θα... Ναι, αλλά τα παιδιά μπορεί να το εκλάβουν και αυτό το μήνυμα ότι ο Μίκη φοράει φουστανέλα, φοράει κάτι σαν... φορματάκι, μην ξέροντας και την ουσία, νομίζω έτσι. Νομίζω ότι όμως έχω γίνει το Μίκη με σκοτσέζικη φούστα και τα λοιπά. Υποτίθεται ότι κάθε φορά που γίνονται τα χάπνια και ναι, ως Κινέζο ντυμένο και με σαν, διάφορα... Σαν άνθρωπο, σαν Στάθη, δεν μ' αρέσει αυτό. Και σαν ιστορία που κουβαλάμε πίσω και με αυτά που έχουμε μεγαλώσει και με τις αξίες και όλη αυτή την ιστορία που έχουμε, δεν μ' αρέσει. Το θεωρώ τραγικό να βγαίνει τώρα ο Μίκη Μάους με φουστανέλα. Λοιπόν, είχαμε και μία παρουσία διαφόρων ανθρώπων εκεί στο Disneyland. Ναι, το ανέφερα ήδη και την κυρία Μπαρμπαρίγου που ανέλαβε τα ιδέασματα, τα υλικά ιδέασματα. Και η κυρία Βαρδάλος που μας, εκεί μαζί με τον σύζυγό της έκαναν την εμφάνισή τους προκειμένου να διαφημιστεί η χώρα μας και είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που μπορεί να μην ζουν στην Ελλάδα αλλά να σκέφτονται την Ελλάδα και να βοηθούν και για τον τουρισμό και για την ανάκαμψη στη χώρα μας. Αυτή που είναι έξω, συνήθως σκέφτονται περισσότερο την Ελλάδα από όσο εμείς. Συνήθως, ναι. Από λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα για την Αμερική, πάμε στο, έτσι, από τα πιο διάσημα ζευγάρια και ειδικά η γυναίκα έχει απασχολήσει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό για συγκεκριμένο λόγο. Και μιλάμε για την Αντζελίνα Τζολί και τον Μπρατ Πιτ, οι οποίοι κάνανε έτσι την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η Αντζελίνα. Μετά την ανακοίνωση της επέμβασης, δηλαδή μετά τις 14 Μαΐου. Όπου όπως φαντάζεστε, όπως μπορείτε μάλλον να φανταστείτε, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα επάνω τους. Σαφέστατα, με μια μαύρη τουαλέτα εμφανίστηκε η Αντζελίνα Τζολί στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας που συμμετέχει πρωταγωνιστή ο άντρας της, ο Μπραντ Πιτ. Η ταινία είναι ο Παγκόσμιος Κίνδυνος Z. Να πούμε ότι αμέσως μόλις έφτασε εκεί, γιατί ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζεύγους μετά την ανακοίνωση στις 14 Μαΐου της Αντζελίνας Τζολί ότι υπευλήθη σε διπλή μαστεκτομή. Να πούμε ότι αμέσως όλοι οι δημοσιογράφοι, σαφέστατα, ένα παραπάνω, κάθε φορά πέφτουν επάνω σε αυτό το ζευγάρι, αλλά ένα παραπάνω μετά από την πράξη αυτή που έκανε η Αντζελίνα Τζολί. Αξίζει να σου πω ότι ο Μπραντ Πιτ είπε όταν ρωτήθηκε ότι η Αντζελίνα τα πάει περίφημα, είναι καλά, την αγαπώ, απλώς μας φέρνει πιο κοντά και μας κάνει πιο δυνατούς αυτό που έκανε η Αντζελίνα. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Μπραντ Πιτ επάνω στο κόκκινο χαλί και την κρατούσε και την κοιτούσε πιο ερωτευμένος από ποτέ, θα μπορούσα να πω. Μάλιστα, νομίζω ότι ίσως έτσι ήταν και μια πράξη αυτή ώστε να μην έχει ποτέ η οικογένειά της να περάσει μια άσχημη διαδικασία, γιατί ο λόγος για τον οποίο υποβλήθηκε σε αυτή την επέμβαση ήταν πολύ συγκεκριμένος. Είχε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο να νοσήσει από καρκίνο του μαστού ή από καρκίνο των οθικών. Οπότε αυτό που έκανε, το έκανε επί της ουσίας και για τον εαυτό της, αλλά και για την οικογένειά της, τον άντρα της, τα παιδιά της. Είναι σημαντικό το ότι, ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις η στήριξη που θέλεις να έχεις και από τους δικούς σου ανθρώπους, από αυτούς που είναι δίπλα σου, γιατί δεν είναι και μια εύκολη απόφαση αυτή που πήρε η Αντζελίνα Τζολί. Να κάνει τη συγκεκριμένη επέμβαση και τα έχουμε συζητήσει και κατά καιρούς και λέμε το πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να υποβληθεί σε αφαίρεση μαστού. Συνήθως θέλουν, ξέρεις, την ψυχολογική υποστήριξη και τι πιο δυναμικό από το και δυνατό να είναι ο ίδιος ο σύντροφος αυτός που σε στηρίζει. Μάλιστα, οπότε και σε αυτό είναι έτσι ένα παραδειγματικό ζευγάρι. Πάλι.